Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Τσίπας Radio. Πίσω από το μικρόφωνο, ο Άγγελος Σόρτικος. Στα 2.759 ανέρχονται τα κρούσματα του κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες στην χώρα μας, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΗ την 5η το απόγευμα, 22 Απριλίου. Επιχείρηση Πάσχα στην πόλη. Drones, μπλόκα παντού, έλεγχη στα διόδια και αυστηρή παρουσία της Ελλάς. Με διαδικασίες Express πέρασε από την Βουλή η τροπολογία που προβλέπει το ΑΚΑΤΑ 2-8 για τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων. Ασθενή σεισμική δόνηση ένταση ως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Έλαβε χώρα το βράδυ της 5ης, 19 χιλιόμετρα μακριά από την Τήλο. Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό του Α έδωσε το βράδυ της 5ης 22 Απριλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων ανέφερε τσουχτερά πρόστιμα για παραβάτες του Πάσχα, δεν πιστεύω να αργήσει η συνάντησή μου με Ερντογάν, άψογος ο Νίκος Δέμβιας απέναντι στον Τσαβουσόγλου, ανέφερε μεταξύ άλλων. Στην τηλεόραση του Sky μίλησε το απόγευμα της 5ης 22 Απριλίου η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανοίξουν νωρίτερα τα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Με συνοπτικές διαδικασίες διέγραψε ο Γιώργος Τράγκας τη Ραχίλ Μακρύ από το νεοσύστατο κόμμα του, λίγους μόνο μήνες μετά τη συμφωνία τους. Το ΣΔΟΕ έπιασε 4 τόνους χασίς με προορισμό τη Σλοβακία. Ιδιωτικός οίκος Ευγυρία στα Χανιά. Ερευνάται για το θάνατο δεκάδων ηλικιωμένων που είχαν φιλοξενηθεί εκεί. Εξετάφει μία σωρός. Νέο πακέτο στήριξης ανάλογο εκείνου της εστίασης για τον τουρισμό προανήγγειλε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας σε εκπομπή του Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού Ιωνίαν. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας μίλησε στην ΑΡΤ για το αποτύπωμα των νέων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και ανέφερε ότι υπάρχουν μέτρα που αφορούν τη φετινή χρονιά και μέτρα που ξεκινούν φέτος και ξεδιπλώνονται τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην προκαταβολή φόρου και τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμες μειώσεις για φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις για φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Η περαιτέρω μείωση του ένφια θα εξεταστεί προς τα τέλη του έτους, σύμφωνα με όσα είπε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Sky. Έρχεται ρύθμιση για 40.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Επιστρεπτέα προκαταβολή 7. Εντός της μεγάλης εβδομάδας η εκταμείευση. Σε κοινή υπουργική απόφαση εφαρμογή της έκπτωσης φόρου για την αναβάθμιση κτιρίων. Το δημόσιο χρέος εκτιμάται στα 341 δις ευρώ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του η Ελστάτ. Αυθημερών πλέον η αντικατάσταση αδειών οδήγησης και προσωρινών αδειών. Στη Λιβύη, ναυάγιο πλοιαρίου που μετέφερε 130 μετανάστες, τουλάχιστον 10 οι νεκροί. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 του Άλεξ Ντεμινόρ και συνεχίζει ακάθεκτο στα προημιτελικά του Barcelona Open έπειτα από έναν θεαματικό αγώνα. Βροχές στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σταδιακά αυξημένες στην υπόλοιπη χώρα, μέτρη και βαθμία ισχυρή άνεμη στο Ιόνιο. Αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνη στην ατμόσφαιρα, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου.